κοινό ανακοινοθέν του Πρωθυπουργού και του Αρχιεπισκόπου περιγράφει το πλαίσιο διευθέτηση και εφόσον εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και την Ιεραρχία, θα πάρει τη μορφή νομοθετική ρύθμιση που θα κυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η ελληνική κυβέρνηση καλεί όλε τι πολιτικέ δυνάμει να υποστηρίξουν αυτή την ιστορική πρωτοβουλία που διευθετεί μία από τι πιο περίπλοκε νομικέ και πραγματικέ εκκρεμότητε, ίσω την πιο περίπλοκη, στην ιστορία του ελληνικού κράτου. Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο είναι απολύτω εκτό λογική και πλήρω πολιτικά ανεύθυνο να οδηγούνται κάποιε πολιτικέ δυνάμει σε διαστρεβλώσει αλλά και εξαλλοσύνε που δεν συνάδουν με τη βαρύτητα, τη σοβαρότητα και την ιστορικότητα τη συμφωνία αυτή. Επιφυλάξει, επισημάνσει και διαφοροποιήσει είναι προφανώ και θεμητέ και εύλογε σε ένα τόσο περίπλοκο ζήτημα. Αυτό που δεν είναι ούτε εύλογο ούτε θεμητό είναι η διαστρέβλωση, η παραμόρφωση και τα γραφικά ψεύδι. Μια κατάσταση την οποία δυστυχώ κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε και σε σχέση με την πρόταση αναθεώρηση του Συντάγματο, όταν στελέχοι τη Νέα Δημοκρατία, υπερβαίνοντα κάθε μέτρο και κάθε σοβαρότητα, έφτασαν να μιλούν για κατάργηση των Χριστουγέννων ή αφαίρεση του Σταυρού από τη Σημαία. Εδώ πρόκειται για ανεύθυνη και ασόβαρη πρακτική, που δεν συμβάλλει στον πολιτικό διάλογο και επί τη ουσία επιβεβαιώνει την εκτίμησή μα ότι η Νέα Δημοκρατία, όχι απλώ σέρνεται στι ακροδεξιέ θέσει των κυρίων Βορύδη και Γεωργιάδη αλλά πολύ περισσότερο υιοθετεί την ακροδεξιά κουλτούρα του ανορθολογισμού και της παραδοξολογίας. Η αναθεώρηση του συντάγματο ως μια κορυφαία θεσμική και κοινοβουλευτική πρωτοβουλία απαιτεί υπευθυνότητα και καθαρές τοποθετήσεις επί της ουσίας των θεμάτων. Ό,τι δηλαδή δεν έχει πράξει μέχρι στιγμή η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκη. Ο οποίο ούτε χθε ξεκαθάρισε τη θέση του ω προ τη στάση που θα κρατήσει στην κορυφαία αυτή κοινοβουλευτική διαδικασία. Αυτό μα επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι η αμφίσιμη στάση του σχετίζεται με την αμηχανία του μπροστά στην πρόταση για την τροποποίηση του άρθρου 86 του Συντάγματο και την ενδόμηχη επιθυμία του να μην καταργηθεί η σύντομη παραγραφή για τα ποινικά αδικήματα των Υπουργών. Παρ' όλα αυτά, εκτιμάμε ότι κάτω από την κατακραυγή σύσσωμη τη κοινωνία αλλά και την πολιτική πίεση, ο κ. Μητσοτάκη είτε θα αναγκαστεί να συμφωνήσει είτε θα ανακαλύψει κάποιο πρόσχημα για να μην συμμετέχει στη διαδικασία. Από τη μεριά τη κυβέρνηση, διευκρινίζουμε ότι εμεί εκινούμε, εκινούμε μια διαδικασία υπερόριμη και αναγκαία για τη θεσμική ανασυγκρότηση του κράτου, την ενίσχυση του κοινοβουλευτισμού και την θωράκιση τη πολιτείας σε μια περίοδο που οι απειλέ για τη δημοκρατία αυξάνονται διαρκώ. Σε ό,τι αφορά ειδικά το ζήτημα τη επιδότηση, η ελληνική κυβέρνηση φιλοδοξεί μέχρι το 2030 τα έσοδα από το Ταμείο Αξιοποίηση τη Εκκλησιαστική Περιουσία να είναι τέτοια που να αρκούν ώστε να καλύπτουν το ποσό της επιδότησης που θα δίνεται κάθε χρόνο στην Εκκλησία. Όμως το Ταμείο Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας πρέπει να σας πω ότι δεν θα μπει μόνο η αμφισβητούμενη περιουσία, θα μπουν και άλλα τμήματα περιουσιών, εφόσον η Εκκλησία ή η Μητροπόλη το επιλέξουν. Δηλαδή, μη αμφισβητούμενε περιουσίε τη Εκκλησία ή των Μετροπόλεων θα μπορούν εθελοντικά να εντάσσονται προ αξιοποίηση στο Ταμείο αξιοποίησης εκκλησιαστική περιουσίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά ειδικά το ζήτημα των δημοσίων υπαλλήλων, πράγματι, με τη συμφωνία αυτή, απελευθερώνονται 10.000 θέσεις δημοσίων υπαλλήλων, α, διότι ξέρετε ότι οι κληρικοί, αν και δεν είναι ακριβώς δημοσίοι υπαλλήλοι, είναι ιονοί δημοσίοι υπαλλήλοι, καταμετρώνται στο δυναμικό των δημοσίων υπαλλήλων και ακριβώς επειδή έχουμε καταφέρει α, να καταλήξουμε σε μία συμφωνία με τους θεσμούς πριν από τη λήξη του μνημονίου, που προβλέπει το ένα προς ένα στο δημόσιο, αυτό μας δίνει τη δυνατότητα στο, στα επόμενα χρόνια να συμπληρώσουμε αυτές τις θέσεις με προσλήψεις δημοσίων υπαλλήλων, κατά κύριο λόγο για να καλύψουμε κοινωνικές ανάγκες, ανάγκες του κοινωνικού κράτους, δηλαδή γιατρούς, εκπαιδευτικούς, ή οποιασδήποτε άλλες ανάγκες κρίνει η ελληνική κυβέρνηση ότι απαιτείται να καλυφθούν.